Στο σημερινό βίντεο αυτό που έχουμε να κάνουμε είναι να πάμε και να δούμε τις πιο viral συνταγές που υπάρχουν στο TikTok αυτή τη στιγμή. Γι' αυτό αν σας αρέσουν έστω και λίγο τα φαγητά, τα γλυκά, τα αλμυρά και γενικότερα το φαγητό, πάρτε μαζί τον καφέ, το αναψυκτικό ή ό,τι εσείς θέλετε. Εγώ προσωπικά έχω επιλέξει τον καφέ μου. Για να απολαύσετε μαζί μου τα βιντεάκια που έχουμε να δούμε στο TikTok. Θέλω το συγκεκριμένο να γίνει σειρά και να εδραιωθεί στο κανάλι, γιατί όπως θα έχετε καταλάβει από όλα τα βίντεο στο κανάλι μου αρέσει πάρα πολύ το φαγητό. Και πάμε κατευθείαν να ξεκινήσουμε. Πρώτο βίντεο, έχουμε εδώ σχεδόν 1 εκατομμύριο like μόνο. Κοτοπουλάκι βλέπω. Ψιλοκόβουμε κρεμμύδι και τα σχετικά. Καρότα και όλα τα τέτοια, όλα τα συναφή εδώ πέρα. Κάτι που μου τη δίνει γενικότερα όταν βλέπω συνταγές, ρε παιδί μου, είναι ότι πολλοί δεν γράφουν τι υλικά βάζουν μέσα στο φαΐ που φτιάχνουν. Και ο άλλος, ρε παιδί μου, πρέπει να μαντέψει. Δηλαδή, αν είναι ένα μπαχαρικό, δεν είναι ντε και καλά ότι ο άλλος θα καταλάβει ποιο μπαχαρικό έχεις βάλει εσύ μέσα. Μπορεί να είσαι σε άλλη χώρα πρώτα απ' όλα, που όλα αυτά, ας πούμε, είναι. Κανένα από αυτά που έχω βάλει δεν είναι στην Ελλάδα, έτσι. Οπότε πού να ξέρω εγώ τι μαντεψιά να κάνω για να καταλάβω τι μπαχάρια έχει βάλει αυτός μέσα. Παρόλα αυτά το κοτοπουλάκι φαίνεται πολύ ιδιαίτερο, πολύ ωραίο με τόσα μπαχάρια που έχει βάλει αυτός. Κάνει εδώ και έναν ωραίο ζωμό με όλα τα λαχανικά και όλα αυτά που έχει κόψει. Βάζει και τα κοτόπουλα μέσα, έβαλε εδώ και πορτοκάλια, φετούλες, άστο, άρρωστο. Καλά, εννοείται, το έχετε καταλάβει ότι με αυτά τα βίντεο θα μας ανοίξει η όρεξη, έτσι προφανώς και γίνεται αυτό το πράγμα. Περνάμε στο επόμενο, 1,6 εκατομμύρια like, wow. Να δούμε εδώ τι γίνεται. Αυγά, κάτι μου θυμίζει αυτό το βίντεο. Πω, πώς τη γύρισε έτσι την ομελέτα, μπαμ μπαμ. Ναι, κόψτα κιόλας να το κάνεις και όμορφο, μη χάσεις. Πω, σε 5 λεπτά λέει, δες τι έκανε ο άλλος. Ακραίο. Τρομερό, έτσι, τρομερό. Εδώ έχουμε 1,5 εκατομμύριο like, wow. Κυμαδάκι βλέπω εδώ πέρα, κρεμμυδάκι και όλα τα συναφή. Okay. Μας το παίζουν και με μακές τώρα, κατάλαβες, βάζουν και το δοσομετρητή εκεί για να ξέρουν πόσα παίρνουν. Πόσα μακαρόνια, 1-2 μερίδες και τέτοια. Βρε, βάλω το πακέτο εκεί πέρα μέσα που τα μετράτε και όλα στα ζυγίζετε, να πούμε, τα μακαρόνια. Okay. Πω, έριξε και όλο το κιμά από πάνω. Πω, και κλειμένο από πάνω, αν είναι δυνατόν. Πω, δηλητήριο είναι αυτό. Δηλητηριαστήκαμε. TikTok λέει viral spaghetti. Λογικό είναι έτσι. Αν έχετε αρχίσει να πεινάτε, είμαστε στην ίδια μοίρα, έχω να σας πω. Εδώ 1,2 εκατομμύρια like το συγκεκριμένο. Crispy sweet chili chicken λέει. Okay. The ultimate quick guy. Εντάξει, κάνουμε και λίγο χάλια από τον μπάγκο, ρε παιδί μου, αλλά τουλάχιστον είναι ειλικρινής, ρε παιδί μου. Το δείχνει, σου λέει εκεί έχουν γίνει χάλια όλα. Όχι σαν κάτι άλλο που μαγειρεύουνε. Καταλήγουν να χαλάνε και να λερώνουν, να πούμε, 60 διαφορετικά κουζινικά σκεύη και μια ζωή κουζίνα είναι πεντακάθαρη, ρε παιδί μου, λες και δεν έχει γίνει τίποτα. Νόστιμο φαίνεται, okay, εντάξει. Ω, πάμε σε γλυκό λέει τώρα, 1,6 εκατομμύρια φραουλίτσες εδώ ψιλοκομμένες, γιαούρτι, ένα γιαούρτι τώρα βλέπεις. Ενώ έχω πει εγώ, ας πούμε, το γιαούρτι δεν είναι, ρε παιδί μου. Τώρα από αυτό μου κάνει από εκείνα τα ψιλοϊγιεινά. Α, όχι, λάθος, το βούτυξε όλο μέσα στη σοκολάτα. Δεν είναι από τα υγιεινά, πάω πάσο. Εκτός αν είναι καμιά κουβερτούρα η σοκολάτα, οπότε εντάξει, εκεί τρώγεται. Επόμενο. 1 εκατομμύριο like λέει. Το είδε λέει στο TikTok το συγκεκριμένο βραδινό. Λέει και είπε να το κάνει και αυτός. Αυτή δεν ξέρω τι είναι. Μαράια. Αυτή άρα. Να βλέπεις, ρε παιδί μου, αυτή, ας πούμε, γράφει, ρε παιδί μου, τι ρίχνει μέσα. Πω! Ολόκληρο cream cheese λέει, ολόκληρο το έριξε μέσα, δεν τράπηκε. Δίχως ίχνος ντροπής, το έριξε όλο μέσα. Αλλά απ' την άλλη είναι ειλικρινής. Πω, αποτριμμένη μοτσαρέλα από πάνω, είναι δυνατόν. Και στο φούρνο, τελείωσε. Δες εδώ τι έχει φτιάξει. Πω, τι λες τώρα. Δηλητηριαστήκαμε, άστο, τελείωσε. Η καχή δες φαίνεται έτσι πολύ δεμένη, οπότε πω, ήδη πεινάω. 1,1 εκατομμύρια εδώ. Creamy chicken.
Κρεμμόδες κοτόπουλο λοιπόν, αλατάκι εδώ το φιλετάκι, καλά, με φιλέτο κοτόπουλο παίζει να έχει 150 δισεκατομμύρια συνταγές αυτή τη στιγμή στο TikTok. Συχάθηκα να βλέπω φιλέτα στη κοτόπουλο, κυριολεκτικά. Θα μου πεις είναι και υγιεινό και πουλάει, κατάλαβες τώρα, επειδή είναι υγιεινό πουλάει αυτό το πράγμα, έτσι. Έχει ρίξει εκεί του κόσμου τα μπαχάρια, βγάζει και τα ντοματίνια. Μάθαμε τώρα ντοματίνια, επειδή είναι ωραία έτσι ομορφιά, πετάνε όλοι ντοματίνια μέσα αντί να βάλουν ντομάτα. Κατάλαβες τι γίνεται, έτσι. Αυτή μας δείχνει όλη τη διαδικασία που κάνει, που τα πλένει, τα πάντα δείχνει όλα. Το κοτοπουλάκι εδώ φαίνεται να έχει γίνει ζουμερό μια χαρά. Βάζει εδώ τώρα και τα υπόλοιπα. Πω! Τι μπάλα έχει παίξει εδώ, μανιτάρια, ντοματίνια. Να και τα ντοματίνια μέσα, εννοείται. Βλέπεις τη χρώμα δίνουν. Τι είναι αυτό? Τι ήταν αυτά που έβαλε τώρα μέσα? Χάθηκα τώρα, υποτίθεται δείχνει τα μπαχάρια. Εγώ ούτε προλαβαίνω να δω τι ρίχνει, τι βάζει, τι δεν βάζει. Και καλά τα άδειξε κιόλας τώρα. Νόστιμο φαίνεται, εντάξει, τώρα βέβαια ρίξε και σπανάκι. Τώρα θα μου πεις. Εκεί που ήταν όλα ωραία και καλά, μου ρίχνει μέσα σπανάκι. Κατάλαβες τι λάθη κάνετε μερικοί. Έτσι. Ναι, ρίξε και από πάνω να πούμε παρμεζάνα. Τι είναι αυτό, δεν ξέρω, μοτσαρέλα, ό,τι είναι. Κατάλαβες, μου βάζεις και το κοτόπουλο. Ναι, αλλά έχεις βάλει σπανάκι. Κατάλαβες τώρα τι λάθη γίνονται. Πας να το παίξεις διαιτητικό παύλα υγιεινό, ενώ έχεις ρίξει του κόσμου να πούμε τα κρέμες γάλακτος, έχεις κάνει εδώ. Τρως και με τα χέρια. Ούστου βρε από εδώ που τρως και με τα χέρια. Επόμενο, δεν μ' άρεσε αυτό. Απορρίπτε. Το καλύτερο λέει cheesecake εδώ. 1,1 εκατομμύρια like. Καλά, τώρα μιλάμε για, καταλαβαίνετε έτσι. Τρελά νούμερα. Έχω βρει την αφρόκρεμα εδώ πέρα. Δεν βλέπετε το τυπιώτη. Τι κάνει ο άνθρωπος, πόσα τέτοια έχει πάρει. Πόσα θα ρίξει. Τι κάνει, για κάνα χωριό φτιάχνει αυτός γλυκό. Γράφει κιόλας ότι είναι παραδοσιακό ισπανικό. Κατάλαβες τώρα. Πού σας ταξιδεύω, σας έχω πάει σε όλο τον πλανήτη. Αυτός κάνει γλυκό, πρέπει να έχει μεγάλη οικογένεια, δεν εξηγείται. Ή κάνα μαγαζί να έχει, κάτι τέτοιο. Δε. Ας πούμε αυτός τώρα μπορεί να παίρνει το ξύσμα από 90 λεμόνια. Θα μας τα δείξει όλα, ρε παιδί μου, κατάλαβες. Δηλαδή, πολλά πράγματα δεν θέλει. Τώρα δες, μας έδειξες για ένα λεμόνι ότι παίρνεις το ξύσμα. Τι είναι ανάγκη να μας τα δείξεις για όλα τα λεμόνια. Εντάξει, το καταλάβαμε. Παίρνεις το ξύσμα. Πά, όχι. Και έχει και 1,1 εκατομμύριο αυτός, απορρίπτεται. Με τίποτα. Ναι, παίρνει και το χυμό από όλα αυτά τα 90 λεμόνια που έχει εκεί πέρα δίπλα του. Να ξυνήσει το πράγμα, εντάξει. Πω, τι αυγό και κακό είναι αυτό εδώ πέρα. Τι είναι αυτό, όλοι ξέρουν ότι τα αυγά τα σπάμε με ένα χέρι. Κομπάρσος. Δε. Ωρε μάγα, τι αυγουλίλα και κακό είναι αυτό το πράγμα εδώ πέρα. Απίστευτο. Ωρε, κάνεις μια ομελέτα εδώ πέρα να φάει ένα χωριό ολόκληρο. Ζάχαρη άχνη. Ωραίο. Πόση ποσότητα cheesecake κάνει αυτός ο άνθρωπος εδώ πέρα. Αυτό είναι τα καζάνια από στο στρατό που έχουν και βράζουν το φαΐ να πούμε για όλο τον λόχο. Τι είναι αυτό το πράγμα εδώ πέρα. Καταρχάς βαρέθηκα κιόλας, έτσι. Τι είναι αυτό, τάκαψε, χάλια. Καμένα cheesecake, τι είναι αυτό. Ωραία, εντάξει, τώρα σε γεύση μπορεί να είναι ωραίο τώρα, ποιος ξέρει. Εντάξει, ούτε κρύο ούτε ζέστη. Προχωράμε, δε. Εδώ τώρα, εδώ, 1,5 εκατομμύριο γαρίδες και τα συναφή τώρα. Δες εδώ χρώμα, πιπεριές, ντοματίνια. Βούτυρα, τι μπάλα έχει παίξει δες τώρα, λεμονάκι, βάζει και το μακαρονάκι μέσα, ρίχνει και λίγο νερό έτσι να πάρει το δέσιμο ρε παιδί μου μέσα, εντάξει, φαίνεται πεντανόστιμο έτσι τώρα κακά τα ψέματα. Έτσι θέλει, fast paced content, έτσι, γρήγορα. Όχι σαν τον άλλον, ανέβασε δεκάλεπτο βίντεο στο TikTok, λες και είμαστε εδώ. Πάμε εδώ επόμενο. 180 εκατομμύρια προβολές, 18 εκατομμύρια like, ακραίο τώρα έτσι. Πω, τι σκόρδο και κακό είναι αυτό και κρεμμύδι. Τι κρεμμύδι με σκόρδο φάμε, τι φτιάχνει αυτό. Ωραία, πήρε και το ψωμί εκεί πέρα. Έριξε και κασέρι από πάνω. Το κόβει κιόλας, εντάξει. Χωριάτικη συνταγή μου θύμισε αυτό το πράγμα. Για 180 εκατομμύρια προβολές, τίποτα, ψόφια. 2,6 εκατομμύρια like. Πω, τρέλα. Πάλι κοιμά. Τι κοιμά είναι αυτός, πώς είναι έτσι. Ω, και μακαρονάκι, εδώ ζυμαρικό. Πέταξε μέσα και το τριμμένο. Τι ήταν, ούτε πρόλαβα να δω, μοτσαρέλα, τι έβαλε. Μπαμ. Αυτός ανέβασε συνταγή, ρε παιδιά, σε 10 δευτερόλεπτα. Είπαμε, ή να είσαι από το ένα άκρο ή από το άλλο. Κάπου στη μέση δεν μπορούμε να είμαστε. 10 δευτερόλεπτα έκανε ολόκληρη κατσαρόλα με φαΐ ο άλλος, ρε παιδιά.
Μέχρι να τα ανοίξω και να πιω μια γουλιά καφέ, τέλειωσε το φαΐ κιόλας. Φάγαμε. 1,9 εκατομμύρια like. Κρεμμυδάκι εδώ, κοτοπουλάκι. Σας είπα, κοτόπουλο θα παίξει πάρα πολύ. Στα top είναι... Δηλαδή όσοι θέλουν να δουν, πάντα ένα κοτόπουλο σε όλους θα το πετάξει. Ό,τι και να βλέπεις στο TikTok, μια συνταγή με κοτόπουλο την έχεις δει ασυζητητή. Όπου έχει αδειάσει μέσα 40 κυβότια με μπαχαρικά ο άλλος μέσα στο φαΐ, γυναίκα είναι μάλλον. Κοχλάζουν εδώ κρέμες γάλακτος, ρίχνει και τα οτριμμένα τα τυριά εδώ πέρα. Να το και το μακαρονάκι μας, το ζυμαρικό εννοείται. Όλα μαζί μέσα, όλα. Αυτό τώρα στο τέλος τι μου το θέλεις με τα μπρόκολα. Ωραία τα πηγαίναμε μωρές. Τα μπρόκολα τι τα πέταξες μέσα. Και δεν είναι τίποτα να δεν τα φας. Παίρνουν και τη γεύση όλα ρε παιδί μου. Εντάξει. Κάντο χώρια μωρέ το μπρόκολο. Να το φάμε σαν σαλάτα. Τι το βάλεις μέσα στο φαΐ. Απορρίπτεται έσχος. Όχι. Απαγορεύονται τέτοια φαγητά. 1,7 εκατομμύρια. Πάλι κοτοπουλάκι εδώ πέρα. Εκεί θα βαρεθείς να βλέπεις κοτόπουλα ρε. Μόνο κοτόπουλα θα βλέπεις. Μπαχάρια τα κλασικά, εννοείται σκορδάκι εκεί πέρα να τσιγαριστεί λίγο. Γαλατάκι. Κλασικά μπαχάρια, ανακάτεμα. Πάλι μακαρόνι με κοτόπουλο. Α, αυτή είναι από αυτή που δεν... Αυτή είναι από αυτούς που δεν τα σπάνε τα μακαρόνια, το είδες, ε. Τριμμένο κασεράκι εκεί πέρα, μουτσαρέλα, τι ήταν, δεν ξέρω. Πού είναι το κοτόπουλο. Α, το έριξε και εκείνο μέσα. Το έκανε κομματάκια και τελείωσε. Μα δεν θες πολλά ρε παιδί. Πολύ ωραία συνταγή ήταν. Μπράβο. Μπράβο. Γλυκό, είχαμε ώρα για γλυκό. Πω και φαίνεται και ωραίο τώρα. Ωραία μάγκα, 1,2 εκατομμύρια like. Άντρας μάγειρας εδώ. Cheesecake λέει. Okay. Αυτό φαίνεται πιο normal από το άλλο που έκανε ο άλλος μου που έκανε... Τα χτυπάει μέσα στο τέτοιο, στο μίξερ. Πω, τα βάλω όλα μέσα και τι ωραίο που φαίνεται. Θα μου πεις, γιαούρτι, και εγώ το γιαούρτι ξέρετε, δεν το τρώω, αλλά... Εμφανισιακά ρε παιδί μου, το έχει. Παίρνει το βαθμό, πώς θα το κάνω, παίρνει τον πόντο εμφανισιακά. Πω, τι ωραίο που είναι, έβαλε και τα μπισκότα γύρω γύρω. Θα το δοκίμαζα, ειλικρινά, μόνο και μόνο από την εμφάνιση με κέρδισε. Προχωράμε εδώ, 2,3 εκατομμύρια. Κρεμμύδια εδώ σοταρισμένα, όλα μέσα στον κιμά και τα αυγά, όλα, όλα, τα πάντα. Ξύσμα, ό,τι είχε και δεν είχε έβαλε. Α, οκ, τα κάνουμε και φτεδάκια. Πατατούλα εδώ πέρα, μια χαρά. Τι κάνει. Τι κάνει. Χάλασε τις πατάτες, ρε παιδιά. Τι κάνει, πουρέ έκανε, ρε παιδιά. Τηγανιτάκι όλα. Να μας πειράξουν στο στομάχι όλα. Ναι, ρίξε και τα λάδια από πάνω. Να φύγουμε μέσα στο νοσοκομείο κατευθείαν να πούμε. Για bypass να μας πάνε. Να τρέχουμε. Τι έβαλε εδώ μέσα τώρα, δεν που κατάλαβα. Γράψε μάνα μου από κάτω να ξέρουμε τι είναι όλα αυτά που έχεις πετάξει. Αγκουρμέ το κάνεις. Η σαλτσούλα ωραία φαίνεται που έχει κάνει τώρα. Ε, καλά, ωραίο θα πεις, τι θα πεις. Έχετε δει κανένα να κάνει συνταγή και μετά να λέει χάλια το έκανα, πώς το έκανα έτσι. Το ίντερνετ δεν υπάρχουν αυτά. Όλοι ό,τι κάνουν είναι υπέροχα, τα καλύτερα φαγητά του κόσμου. Επόμενο εδώ, 1,9 εκατομμύρια like. Ντοματίνια, σκόρδα. Οκ. Ζυμαράκι. Α, κάνει τέτοιο ρε. Έκανε φρέσκο μακαρόνι. Ω, τώρα αυτό. Πω, και τι δεν θα είναι να το δοκιμάσουμε αυτό, φρέσκο μακαρόνι ρε φίλε με ντοματίνια και ψσσσσ. Αυτό πρέπει να είναι όντως πεντανός. Αυτό ταξίζει τα like, εννοείται. Να είχαμε τώρα ένα πιάτο. Εδώ επόμενο, 2,2 εκατομμύρια like. Μόνο και μόνο από την αρχή που το βλέπεις, δεν σε τραβάει να το φας, ειλικρινά. Δεν γίνεται να μην σε τραβάει να το φας αυτό το πράγμα. Πατατούλα εδώ, με λαδάκι, μέσα στην μπασίνα. Τι έβαλε. Πάπρικα, αλάτια, πιπέρια, όλα πάλι. Πολύ ωραίο. Air fryer. Τώρα μάθα το όλοι με το air fryer, έτσι. Κι εγώ τα ίδια είναι. Αλλά σαν το air fryer δεν έχει. Πώς θα το κάνουμε τώρα. Κοτοπουλάκι. Α, κοτοπουλάκι όχι στο air fryer. Στο τηγάνι τα βάζουμε αυτά. Με τα μπαχαρικά, σοτάρουμε εδώ. Τηγανιά κοτόπουλο εδώ έχουμε παίξει. Δεν είδα τι σάλτσα έβαλε. Τι ήταν αυτό που έριξε μέσα.
Κάτι ωραίο θα ήταν. Ω, και οι πατάτες μέσα. Οι πατάτες από το air fryer μέσα στο τηγάνι. Ναι, δεν μου φτάναν όλα. Ρίξε και παραμεζάνα. Τι έριξα από πάνω. Δεν προλαβαίνω να τα βλέπω, ρε παιδιά. Τι γίνεται. Γέρασα, τι έχει γίνει. Ω, τι μπάλα έχει παίξει. Ναι, φέρω και μέσα στη μούρη μας να πούμε. Παίζει με τον πόνο μας, εδώ πεινάμε. Το άλλο μας το έφερε μέσα στη μούρη να πούμε, την πυρουνιά. Να ζηλεύουμε εκεί. Άστο, άστο, άστο. Τώρα αυτά με κάνετε και καταστράφετε. Μπρούκι. Υποθέτω εννοεί brownie cookie. Κάτι τέτοιο είναι συνδυασμός, ας πούμε. 1,6 εκατομμύρια εδώ πέρα. Αυγουλάκια, ωραία, όλα καλά. Μπράβο. Να έχει σοκολάτα, όλα μέσα. Αλεύρι που φουσκώνει, ήταν αυτό, τι ήταν. Και η ζάχαρη και τα αυγά, όλα, όλα. Ναι. Αργεί, πιο γρήγορα θέλει λίγο, εντάξει. Ναι, ωραία χειρίζεσαι τη Μαρίζε, εντάξει, προχώρα στο παρασύνθημα. Τι έριξε βατόμουρα έβαλε, τι είναι αυτά. Σοκολάτες ήταν, κομματάκια σοκολάτας, τι βατόμουρα. Δεν προλαβαίνω να δω, μωρέ. Α, και τα πλώνεις όλα εκεί. Κομματάκια σοκολάτας, ωραίο φαίνεται. Άμα ήταν σοκολάτα τα κομματάκια που έριξε εκείνα τα ανάμεσα και δεν έχει κανένα βατόμουρο, κανένα τέτοιο κουλό που κάνετε μερικοί. 9 στα 10, χωρίς να δοκιμάσω καν, εύκολα. Και τελευταία συνταγή για το σημερινό επεισόδιο, γιατί μου είχε ανοίξει η όρεξη κυριολεκτικά. 2,4 εκατομμύρια like παρακαλώ. Κόβουμε εδώ πατατούλα, βράζουμε πατατούλα. Τι είναι αυτό, τι έκανε, ουρέ έκανε για αυτή, τι κάνει. Τι είναι αυτό. Τι κουλό πράγμα ήταν αυτό τώρα. Cheesy potato λέει. Πρώτη φορά στη ζωή μου το βλέπω αυτό το πράγμα. Δεν το έχω ξαναδεί ποτέ. Δεν κατάλαβα καν τι είναι αυτό το πράγμα που έκανε. Άκουρε και πήρε και 2,4 εκατομμύρια like αυτό το πράγμα. Τι κουλό πράγμα ήταν. Πρώτη φορά στη ζωή μου το είδα. Και το τηγάνισε κιόλας. Έχει ρουφήξει τα λάδια της ζωής του αυτό το πράγμα. Κοίτα εδώ. Τα χέρια της στάζουν λάδια παντού. Χάλια. Αποβάλλεται. Και κάπου εδώ λοιπόν το πρώτο επεισόδιο αυτής της ωραίας σειράς που θα βλέπουμε μαζί. Πολλές ποικιλίες συνταγών από γλυκά, αλμυρά και δεν συμμαζεύεται. Το TikTok φτάνει στο τέλος. Εγώ αυτό που θέλω από εσάς είναι να μου αφήσετε από κάτω ένα feedback, να μου πείτε τι θέλετε, ας πούμε, να ψάξω περισσότερο, αν θέλετε αλμυρά, γλυκά ή κάτι συγκεκριμένο τέλος πάντων που θέλετε, κάτω στα σχόλια από αυτό εδώ το βίντεο. Να αφήσετε ένα like, εννοείται, να κάνετε και εγγραφή στο κανάλι. Ακολουθήστε με και σε όλα τα social media, Instagram, TikTok, γιατί ανεβαίνουν διάφορα κλιπάκια από τα βίντεο που ανεβαίνουν στο κανάλι. Και εμείς εννοείται τα λέμε στο επόμενο βίντεο. Bye!